Στις 3 Σεπτέμβρη με κλέψανε 15 πρόβατα. Η ασφάλεια, τρέξανε τα παιδιά, η Αργολίδα έχει τους καλύτερους ασφαλίτες. Από τις 10 η ώρα που πιάζει δουλειά μέχρι το πρωί, μέχρι το βράδυ, το απόγευμα στις 4 η ώρα κοιμόμουν με το Σόμπρακο, με το Σγλίπ, να σου μιλήσω στα ίσα χωριάτικα. Με πήραν τηλέφωνο στο κρεβάτι και μου είπαν τα προβατά σου, θωμάτα βρήκαμε στο τάδε μέρος, τα 4 σφαγμένα στο τάδε ψυγείο και τα άλλα είναι στην Κόρινθο. Από τις 4 μέχρι τις 6 σταματήσανε να μιλάνε τα πάντα. Κλείσαν τα κινητά, τα πάντα. Το σταμάτησα, το έφαγα. Ήρθαμε το διοικητή, μάλωσα. Του λέω τι γίνεται, μου λέει θα την πρώτη. Εντάξει, βρέστε την, του λέω. Στις 12 επειδή μπήκαμε την ασφάλεια, πολύ δυνατά και με ανθρώπους, στρατηγούς από την Αθήνα, μιλάω στα ίσα πάλι χωριάτικα, ξέρει η όλη αστυνομία, οι στρατηγοί τη δουλειά μου, με την ξέρουν ποιο μου τα έκλεψε τα πρόβατα, ξέρουν και πού έχουν πάει και ποιο τα έχει φάει τα πρόβατα. Στις 12 Σεπτέμβρη με ξανακλέψανε να μου σπάσουν τζαμπουκά. Μου πήρανε 5 πρόβατα και 2 σκυλιά. Πληρωμένα το ένα κουταβά, τα 2 κουταβάκια, 700 ευρώ το ένα. Ήταν ένα από τα τσοπανόσκυλα που πειράζουν, φυλάνε τα πρόβατα. Δεύτερον, ήρθα εδώ, έκανα πάλι. Κοροϊδία στην κοροϊδία. Μου λέει ο αδερφός μου το πρωί θα πάω στο Μάναρ μέχρι τα πρόβατα. Μανάρια τα έχω. Δουλεύω από μικρό παιδί. Γι' αυτό μου αρέσει η δουλειά και τα κάνω για μερά γιατί μου αρέσει. Φτιάνω μονάδα με πρόβατα εγώ θέλω να φτιάξω. Και γι' αυτό θέλω να... κάποιους μερικούς πειράζει η μονάδα που θέλω να φτιάξω. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Δεύτερον, πάω το πρωί σε 6 ώρα, 6 και 4. Για να δώσω να καταλάβει η μάνα από εκκλησία. Μου λέει η μάνα μου θα πάω το πρόσφορο στην εκκλησία. Και πάω και μιλάω με τον παπά, του δίνω το πρόσφορο και πάω να ανοίξω τα πρόβατα. Να πιάσω 15 κιλά γάλα. Μόλις πάω μέσα έχουν πάει κύριοι με ένα λωστό με βαριά, την ξέρει τη βαριά. Και έχουν σπάσει την πόρτα, έχουν σπάσει τα τσιμεντόλιθα, τα έχουν σπάσει όλα. Σήμερα πονέσανε οι στρατηγοί και να με θυμηθούνε. Και μην κάνω απεργία και να μην πάω στο νοσοκομείο. Εγώ τρέμω του την ώρα, αύριο θα είμαι στο νοσοκομείο. Περιμένω τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης να κατεβεί. Περιμένω αύριο για την Κυριακή σήμερα τον εισαγγελέα. Δεν παίρνε με από μένα, ναι. Ή θα πεθάνω εγώ ή θα πιάσουν αυτούς. Τελείωσε. Η ασφάλεια ξέρει τα πάντα. Αλλά τι κάνει δεν ξέρω. Έχουμε την καλύτερη αστυνομία εδώ στην Αργολίδα, στο Ναύπλιο. Εγώ είμαι στο Ναύπλιο. Είμαι δίπλα στην παραλία. Δεν είμαι άσχετος. Είμαι στη δουλειά που κάνω εγώ, είναι στο πεζοδρόμιο 30 χρόνια. Γνωρίζω τα πάντα, ξέρω τα πάντα. Αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Ζητάμε να μου βρούνε ποιος πήρε τα πρόβατά μου. Θέλω, έχω πάθει ζημιά, φίλε. Είναι 25 πρόβατα, δεν είναι ένα και δύο. Είναι δύο σκυλιά, κουτάπια, πληρωμένα τα κουτάπια. Δεν μπορεί να είσαι στο σπίτι σου και να θέλει να σε κλέβει. Στις 12, δύο λεπτά. Στις 12 Σεπτέμβρη είχαμε ετοιμάσει καραμπίνες. Εγώ είμαι στο Μαντρί και ο ξαδερφός μου στα δέντρα. Αν μπαίνανε τα 9 άτομα που κλέψανε, γιατί τους ξέρουμε ποιοι είναι. Του την ώρα θα ήμουν πως είναι το παιδί στο Αγρίνιο. Δηλαδή, γιατί να σκοτώσω εγώ. Είμαι άνθρωπος δημοσίων σχέσεων. Δεν είμαι κανένα λιγούρης, κανένα πεθαμένος. Είμαι νοικοκύρης και κοκκίνη πεθαμένος τώρα. Εγώ θέλω να δικαιωθώ. Θέλω τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, δε έρθει αύριο, μεθαύριο, εδώ θα είμαι εδώ. Από την ασφάλεια στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο στην ασφάλεια.